υπάρχει μια επικίνδυνη κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας τόσο στην Ανατολική όσο και στην Κεντρική Μεσόγειο. Απέναντι σε αυτή την κλιμάκωση η χώρα οφείλει να έχει εθνική στρατηγική και αυτό χρειάζεται πολιτική συνεννόηση. Ο κ. Μητσοτάκης με ενημέρωσε σήμερα, αλλά με ενημέρωσε ενώ ολόκληρος ο τουρκικός στόλος βρίσκεται νοτιοανατολικά της Κρήτης, της Ρόδου και του Καστελορίζου και ενώ έχει ήδη προαναγγελθεί παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, δηλαδή σεισμικές έρευνες εντός της ελληνικής φαλοκρηπίδας. Ελπίζουμε αυτές οι απειλές να μην πραγματοποιηθούν. Ωστόσο, το μήνυμα που μετέφερα σήμερα στον κύριο Μητσοτάκη ήταν ξεκάθαρο. Οφείλεται να αποτρέψετε το Roots Race σε περίπτωση που αυτό επιχειρήσει εντός της ελληνικής φαλοκρηπίδας. Όπως άλλωστε έπραξε η χώρα και οι ένοπλες δυνάμεις της με επιτυχία τον Οκτώβρη του 2018. Του συνέστησα επίσης μετά την συμφωνία με την Ιταλία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη να προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Να εντατικοποιήσει τις διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο για καθορισμό αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και στο βαθμό αυτό που κριθεί ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί να προχωρήσει και στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων νοτίως και ανατολικά της Κρήτης στα 12 μίλια. Επίσης είχα τη δυνατότητα να κουβεντιάσω με τον κύριο Μητσοτάκη και για τις τάσεις Ευρώπης. Η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. Είναι σε μεγάλο βαθμό ευρωτουρκικές οι διαφορές. Παραβιάζονται δικαιώματα της Ευρώπης όταν παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Στο βαθμό λοιπόν που υπάρξει κλιμάκωση και όχι αποκλιμάκωση το επόμενο διάστημα, ζήτησα τον κύριο Μητσοτάκη, του συνέστησα να ζητήσει έκτακτη σύνοδο κορυφής προκειμένου να συζητηθούν κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία. Κοιτάξτε, η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, μόνο μία. Είναι η φαλοκρηπίδα που ταυτίζεται με την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Δεν υφίστανται άλλες διαφορές. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι αδιαπραγμάτευτη. Γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο δεν υφίστανται. Το τουρκολιβικό σύμφωνο είναι ανυπόστατο και παράνομο. Ως εκ τούτου μία είναι η διαφορά μας. Αυτή τη διαφορά οφείλουμε να την λύσουμε μέσα από το διάλογο με την Τουρκία στη βάση του διεθνούς δικαίου, όχι όμως υποκαθεστώς απειλών και εκβιασμού. Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν τώρα.